Καλησπέρα σας από το δημοτικό γήπεδο της Ανωσύρου. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του κυπέλου Κυκλάδων μεταξύ του αθλητικού ομίλου Σύρου και της Μυκόνου. Ένα παιχνίδι νοκάουτ. Ο νικητής περνάει στον τελικό. Είναι το ένα από τα δύο ζευγάρια, αφού το δεύτερο ζευγάρι είναι αυτό μεταξύ του Παναξιακού και της Λάβας Εμπορίου, το οποίο ήταν να διεξαχθεί το Σάββατο το απόγευμα, όμως αναβλήθηκε λόγω και της έντασης που υπέβαλε η ομάδα της Σαντορίνης. Ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ισχυρών ομάδων, ένα παιχνίδι αμφίροπο, αν και ο αθλητικός όμιλος Σύρου αγωνίζεται στην έδρα του, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Αυτά βέβαια όλα θα εξαρτηθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σύμφωνα με την εικόνα που θα παρουσιάσουν οι δύο αντίπαλοι εντός αγωνιστικού χώρου. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που επέλεξαν οι δύο προπονητές των ομάδων. Από τον αθλητικό όμιλο Σύρου, Βαβακούρης, Ρούσος, Κάρολος, Κατσούλης, Μαραγκός, Μουράι, Νταϊέ, Κότσης, Χούρος, Ρούσας, Χούρος, Λούσας, Ραμπαβίλας και Μίρτσα. Αυτή είναι η 11 που επέλεξαν Βαρθαλίτης και Ρούσος. Πάμε όμως και στους 11 του Θεόφιλου Παχαντουρίδη, Γιώργολου, Μύρτινας, Παπαδόπουλος, Αμπαδίνης, Καρατζάς, Βαρουξής, Μπαλής, Ράγια Χρήστος, Σερέπας, Αλεξανδρόπουλος και Πανέτας. Αυτή είναι η 11. Να πούμε ότι και η ομάδα της Μυκόνου έχει και δύο απουσίες. Είναι ο Αργυρίου και ο Ξένος. Αυτές μάλλον θα είναι μόνιμες απουσίες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα 24 ώρα. Όμως θα πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στο πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, μιας και ο αθλητικός όμιλος Σύρου και οι δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής μία φορά. Αναμένει το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Ο αθλητικός όμιλος Σύρου είχε επικρατήσει εδώ στο γήπεδο της Ανωσύρου με 2-0 κόντρα στην Μύκονο. Ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, αμφίροπο αποτελέσματος μεταξύ του αθλητικού όμιλου Σύρου και της Μυκόνου. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του Μίρτσα στο κόρνερ αυτό. Μουράει, πηγάει ο Μαραγκός. Πολύ ωραία κεφαλιά, άστοχη βέβαια. Στο 13ο λεπτό. Από τον Βαρουξή, να είναι ένα φάουλ τώρα εδώ. Από τον Αλεξανδρόπουλο. Στα χέρια του Βαμβακούρη αυτό. Δεν έχουν πρόβλημα μέχρι στιγμής. Να τώρα ο Αλεξανδρόπουλος προσπαθεί να περάσει από τον Μαραγκό. Για να δούμε τι έδωσε. Στον Αλεξανδρόπουλο, θέατρο στο 21ο λεπτό, προς το 22ο. Αλεξανδρόπουλος. Αλεξανδρόπουλος, να ένα ωραίο φάουλ, out την μπάλα. Την τελευταία στιγμή μπήκε στην ενδεκάδα. Πανέτας, Αλεξανδρόπουλο, Βαρουξής, ωραία ο Βαβακούρης. Να το, νομίζω και εκεί μια κάρτα θα πάει για τον Χούρο. Σερέπας, απευθείας φάουλ και γκολ. Να το γκολ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σερέπα. Πέρασε η μπάλα κάτω από το τείχος και πέρασε κάτω από τον Βαμβακούρη. 0-1, να που η Μύκονος ανοίγει το σκορ, να που η Μύκονος βάζει φωτιά στο παιχνίδι, να που η Μύκονος αξιοποιεί και την υπεροχή της με αυτή την επίτευξη του γκολ. 1-0, 0-1 καλύτερα η ομάδα της Μυκόνου με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σερέπα. Ανοίγει το σκορ 0-1 εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Ανωσύρου. Πολύ ωραία με τάκλιν. Μίρτσα βρίσκει τον Κάρολο τον Ρούσο. Ο Ρούσος πάει να βρει τον Λούσα και να δούμε τον Λούσα. Και ωραίο το γκολ από τον Δημήτρη τον Λούσα, που του βγάλε μια κάθετη μπάλα από την πλευρά, τη δεξιά πλευρά, ο Κάρολος ο Ρούσος. 1-1 κυρίες και κύριοι εδώ στο δημοτικό κήπεδο της Ανωσύρου, στο 37ο λεπτό, 5 λεπτά μετά την επίτευξη του γκολ από την πλευρά της Μυκόνου. Ο Λούσας ισοφάρισε με αυτό το πολύ όμορφο και ψύχρεμο πλασέ σε 1-1 μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Κάρολου του Ρούσου. Δύο παίκτες που έχουν προσφέρει αρκετά τη φετινή σεζόν στην ομάδα της Σύρου, σε έναν υποτονικό αθλητικό όμιλο Σύρου μέχρι στιγμής. Μίρτσα, επιστρέφει σε Μίρτσα στον Κότσι, Κότσι στο σουτ. Κόντρες, Μαραγκός, Κάρολος Ρούσος, Κατσούλης μάλλον, Κατσούλης στο σουτ και δεν ήταν, είναι πλάι out αυτό. Σπάθησε ο Μίρτσα να την κόψει και να την μεταβιβάσει στον Κατσούλη, ο οποίος με κακή παλιά έδωσε το δικαίωμα στο Σερέπα να βρεθεί και να σουτάρει και να στείλει την μπάλα βέβαια out στο 3ο λεπτό.
Να και ένα σούτ του Αλεξανδρόπουλου και το 1-2 ο Αλεξανδρόπουλος από τα αριστερά. Στο τρίτο λεπτό 1-2 η Μύκονος πάλι μπροστά στο σκορ. Πάλι με γκολ ο Αλεξανδρόπουλος έβαλε τους φιλοξενούμενους σε τροχιά πρόκρισης. Λούσας ο Δημήτρης, η εικόνα του δεν είναι αυτή που δίνει μια ομάδα για το τελικό. Να τώρα ένα σούτ από τον Βαρουξή στο 56ο λεπτό. Να δίνει πέναλτι ο κύριος Ζαράνης στην προβολή. Εκεί είναι ο Ραμπαβίλας είναι στον αγωνιστικό χώρο. Πέναλτι από τον κύριο Ζαράνη στην τόση. Βέβαια ο Ραμπαβίλας βρήκε την μπάλα. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι στο 58ο λεπτό. Για να δούμε, ο Μουράι παίρνει φόρα, εκτελεί στο κέντρο του τέρματος. 2-2 ο Μουράι. Φέρνει το μάστ στα ίσα μετά την πτώση μέσα στην περιοχή του Ραμπαβίλα και την υπόδειξη για πέναλτι από τον κύριο Ζαράνη. Για να δούμε τώρα ένα λάθος γύρισμα από τον Ραμπαβίλα. Αέρα έπιασε ο Ραμπαβίλας. Τρελή ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία από τον επιθετικό της ομάδας. Να τώρα ο Ράγια, χέρι ήταν του Μουράι, το είδαμε από εδώ, θα το δούμε και σε αργή κίνηση. Μπάλα λέει, να καινούργια πτώση. Να δούμε τώρα ο Χούρος σε αυτό το φάουλ. Πάει απευθείας με διπλή προσπάθεια ο Δέλη Γιώργλου στο 65ο λεπτό. Ρέπα. Σερέπας προσπάθησε να βρει. Ο Σερέπας προσπάθησε να βρει τον Αλεξανδρόπουλο. Χέρι έδωσε ο κύριος Ζαράνης. Σόπα λίγο να δούμε μπάλα. Τώρα εδώ νομίζω δεν την είδα τη φάση, αλλά νομίζω ότι η μπάλα δεν βρήκε. Και βρήκε σε σώμα, όμως ο κύριος Ζαράνης επέλεξε να δώσει χέρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τσορτανίδη στο σουτ και η μπάλα στον Δέλη Γιώργλου στο 71ο λεπτό. Έδιωξε μακριά, να ο Χούρος ένα σουτ με γροθιές ο Δέλη Γιώργλου. Ένα σουτ από τα 25 και πλέον μέτρα, ο Χούρος. Χούρος περνάει μπάλα και το γκολ. Να το γκολ από τον Μουράι μετά την εκτέλεση κόρνερ του Γιάννη του Χούρου. Ο Μουράι είναι αυτός με κοντινή προβολή. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ το οποίο μετράει όπως δείχνει και ο κύριος Ζαράνης με τον κύριο Αγγέλου. 3-2 από το πουθενά η ομάδα της Σύρου παίρνει κεφάλι στο σκορ, είναι αυτή που ανατρέπει την εισβάρος της κατάσταση και προηγείται στο σκορ αυτή τη στιγμή με 3-2. 71ο λεπτό, Μαραγκός απομακρύνει την μπάλα, Λούσας μετά την τσαφιά του. Να και βγαίνει ο Ραμπαβίλας τώρα από τα δεξιά και να δούμε ο Ραμπαβίλας, πλασάρι, τεράστια ευκαιρία στο τέταρτο με τον Δηληγιώργο. Ο Ραμπαβίλας δεν ήξερε τι να κάνει, σουτ ή πάσα. Έπιασε κάτι το ενδιάμεσο, τελικά η μπάλα βγήκε out. Να και το γκολ από το Χούρο. Ένα τρελό γκολ, ίσως το καλύτερο γκολ τουλάχιστον του αγώνα, αλλά και ένα από τα καλύτερα της φετινής σεζόν. Εντυπωσιακό σουτ από τον Γιάννη το Χούρο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει βέβαια να πετυχαίνει τέτοια γκολ. Είναι πολύ τεχνίτης παίκτης, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον στις Κυκλάδες, στην θέση του, στην ηλικία του και στην τεχνική του.
κάποιες διαμαρτυρίες εκεί, βλέπουμε μια σύραξη μεταξύ των παικτών. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζονται αυτά τα σκηνικά. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης και έντασης. Το παιχνίδι νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν καθαρό. Μία πτώση σε σπρώξιμο του Καρατζά στον... δεν έχουμε δει ποιος παίκτης είναι αυτός. Είναι ο Μαραγκός, για να δούμε. Ο Μαραγκός είναι. Τώρα νομίζω ότι εδώ πρέπει ο κύριος Μουτάφης να δώσει την κόκκινη κάρτα στον Καρατζά. Πράγματι ο κύριος Ζαράνης βάζει το χεράκι στην τσέπη. Σε ρέπας το άνοιγμα με τις γροθιές. Ο Καπέλας και το out στο σούτ του Βαρουξή. Για να δούμε corner για τη Μύκονο. Είναι οι φιλοξενούμενοι. Σε ρέπας βγάζει ο Αργυρός και εδώ κάπου λύγει το παιχνίδι. 4-2 η ομάδα Σισίρου στον τελικό. Ο αθλητικός όμιλος Σισίρου μετά την πολύ καλή του εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Από την πλευρά μας να σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας και παρακολουθήσατε το σημερινό μας παιχνίδι.